Και που λες μάγκα μου, σήμερα έχουμε το δεύτερο επεισόδιο του Killamer. Τι είναι το Killamer? Μια σειρά στην οποία τσεκάρω δύο indie παιχνιδάκια και μάλλον θα είναι για τον Μπούτσο. Το τελευταίο πρωτόνιο. The Last Proton. Photon λέγεται. Ήμουν τόση ώρα το κοιτούσα και έλεγα Proton και λέει Photon. Το τελευταίο Photon είναι. It wasn't always like this. Τι πρέπει να κάνεις, πηδάς με αυτό? Τι κάνεις? Α, πας έτσι. Πηδάει μόνο τη φάση είναι και εσύ απλά, ξέρω, πας δεξιά-αριστερά. Πας έτσι, παπ! Τέλειο. Το τελευταίο φωτόνιο. Α, είναι το τελευταίο φωτόνιο! Α, δεν είναι πρωτόνιο, είναι φωτόνιο. Είναι το τελευταίο φωτόνιο. Μπράβο, τελευταίο φωτόνιο που έφτασε στην πηγή εκεί, το πράγμα. Whatever since he lost. Whatever since he lost. He lost it. He hasn't been the same. Πω, μαλάκα, πόσο συγκινητικό παιχνίδι είναι αυτό. Πάω! Όπα, αυτό δεν είναι. Βλέπεις. Μπορείς να χάσεις κιόλας. Το παιχνίδι έχει την δυνατότητα να χάσεις. Πολύ καλό παιχνίδι, 10 στα 10. Would fuck. Οπ. Κρεμνιέται κιόλας και πρέπει να είναι από τις άκρες εκεί πέρα. Παπ, όπα. Δεν... Επίδεστο έκανε αυτό για να δείτε ότι μπορεί να πας και προς τα πίσω. Δεν έχει θέμα με το να πας προς τα πίσω. Έτσι. Παπ. Εκεί πέρα κρεμνιέσαι. Πας εκεί πέρα στο φως. Και εδώ όταν πας στο φως ξέρεις ότι έχεις κερδίσει ήδη γιατί παπ μετά πάνε σε ένα τέτοιο. Κάνεις ένα τέτοιο μετά. Θα πρέπει να το τσοχεύσει εκεί. Παπ. Τέλειο. He doesn't go out. He doesn't talk to anyone. He barely even lives. Τι λες ρε πούστ. Όχι βρε φωτόνιο. Είσαι το πιο χαζό φωτόνιο που ξέρω στη ζωή μου ρε φίλε. Έχω γνωρίσει πολλά φωτόνια. Πολλά φωτόνια γνωρίσει. Σαν εσένα κανένα δεν ήταν μπρο. Παπ εκεί γκρεμιέσαι. Δες τι κάνεις. Επειδή είσαι πολύ tricky boy. Παπ κάνεις εκεί. Δεν μπορεί να πας πάνω κατευθείαν, πρέπει να κάνεις από εκεί έτσι να πας πρώτα μία. Τα από εκεί πας εκεί, παπ, κρεμιέσαι εκεί, πας εκεί μετά στο φράχτη, παπ. Πας μετά στη λάμπα που καταλαβαίνεις ότι σχεδόν έχεις τελειώσει γιατί είσαι στη λάμπα. Και πάω! The only friend he has left lives inside the bottle. Dozens of bottles actually. Που τι ώρα που διαβάζω, παίζει να είμαι Άγγλος και να μην το ξέρω. Στην προηγούμενη ζωή μου ήμουν σίγουρα Άγγλος. Παπ, εκεί. Παπ, εκεί πας. Και μετά πας από εκεί. Κοίτα πάπα έτσι, έτσι όμορφα. Όμορφα, και μετά χοροπηδάς εκεί. Παπ. Ω, τώρα αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτή η γέφυρα είναι λίγο επικίνδυνη. Γαμώτο. Τουλάχιστον δεν έχασε. Είδατε ότι άμα είσαι προπονημένος αυτό το παιχνίδι, δεν χάνεις. Απλά πας λίγο πιο χαμηλά, ρε παιδί μου. Και μετά ξανανακτάς το ύψος σου. Τώρα μπορεί να γίνει μια βλακιά τη χοντρία σου, αλλά. Κοίταξε, το θέμα είναι να μην το ηθείς. Να μην το ηθείς. Αν το ηθείς, έχεις χάσει το παιχνίδι. Όπως λέει και ένα γνωστό ελληνικό τραγούδι. Το μην πτωηθείς του Ρέμου. Το αγαπημένο μου τραγούδι του Ρέμου είναι αυτό. Από όλα τα τραγούδια του Ρέμου που ξέρω, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Το μην πτωηθείς. Και φάση να υπάρχει όντως τραγούδι του Ρέμου που λέγεται μην πτωηθείς. Και όλοι να μου πείτε, Χάρη, σ' αρέσει ο Ρέμος? Όχι, αγόρι μου. Όπα, μισό. In the sorrow of his pain, he stopped paying attention to anything beautiful, anything nice, anything that would stand ever. Elizes that. Τι λέει ρε μαλακά, όλα αυτά για ένα φωτόνιο τα λέει ρε μαλακά. Έχουν πάρει ναρκωτικά οι τύποι σίγουρα. Μην παίρνετε ναρκωτικά. Drugs don't do good. Don't do good the drugs. They're very bad. I had a friend who took drugs. Then he died. Don't take drugs. Very bad. Εδώ πας μετά. Παπ, κάνεις μια smooth κίνηση εκεί πέρα. Παπ. Πω πω ρε φίλε, τι παιχνιδάρα είναι αυτή. One day, Joshua Cloud woke up with blurry vision, unable to recognize objects around him, he saw on daily basis. Τι λες ρε πούστη. Εντάξει, τα διαβάζει και αυτός, οπότε δεν χρειάζεται να τα διαβάζω, αλλά σε κάτι, μου αρέσει να είμαι και αφηγητής. Μικρός πάντα ήθελα να γίνω ένας αφηγητής, ένας μεγάλος αφηγητής. Παπ, 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 πηδάς εκεί, αχ δεν πιάστηκα. Με έπιασαν κορόιδο, οκ. Okay. Είμαστε στο φράχτη τώρα, είμαστε κοντά στο στόχο μας. Παπ! Είμαστε και στη λάμπα τώρα, η λάμπα ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Η άλλη λάμπα ήταν κλειστή, αυτή είναι ανοιχτή ρε φίλε. Αυτό είναι inside σίγουρα το παιχνίδι, αυτό σίγουρα θέλει να δηλώσει κάτι. Πως η ανοιχτή λάμπα είναι πάντα μετά την κλειστή λάμπα. Οπότε αν βρεθεί σε ένα δρόμο σκοτεινό και έχει μια κλειστή λάμπα, μην φοβηθείς να προχωρήσεις, μετά θα έχει μια ανοιχτή λάμπα. Όχι, μην προχωρήσεις, μπορεί να πεθάνεις. Α, his life. Καλά στα αρχεία μου πια τι λέει, δηλαδή. Για ένα φωτόνιο μιλάς ρε μπρο, το κάνεις λες και μιλάς να πούμε για κανέναν
Δεν ξέρω, για κάποιον σημαντικό άνθρωπο ίσως. Τι λέω. Παπ, πηδάς δίπλα. Εκεί, οπ, το πιάσες. Και μετά πηδάς ξανά δίπλα. Και σχεδόν έχεις φτάσει ρε μπούι. Εκεί, πηδάς εκεί και παπ. Τέλος, το φωτόνιο φτάνει στον προορισμό του. Until he lost his sight completely, left blind as a bat. Ω, όπα, κάτσε μπρο. Καλά, αυτό πετάχτηκε πολύ ψηλά. Λοιπόν, δες τι κάνεις τώρα. Τι λέει, έχασε την όρασή του σαν νυχτερίδα. Οι νυχτερίδες βλέπουνε. Δες τον Πάτμαν. Ο Πάτμαν βλέπει, αν δεν έβλεπε ο Πάτμαν, θα υπήρχε θέμα. Παπ, εκεί πηδάς. Παπ. Τώρα εκεί έχει κάτι σαν τραμπολίνο. Και σε πετάει ψηλά. Όχι, απλά εγώ για να βλακία μάλλον. Ου. Ρε μάλα, κοίτα πως κουνιέται. Κοίτα πως κουνιέται. Πω πω ρε φίλε. Αχ γαμώ το. Πιάσου εκεί. Πιάσου. Πιάσου. Βρε χάζω. Θα κάνουμε έτσι λίγα σπίνς. Παπ. Πηδάς εκεί. Παπ. Πηδάς και εκεί. Όπα πήρε φόρα του πας. Παπ. Πηδάς. 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 Ω ρε φίλε το έχω πάρει σερί έτσι. Οπ. Οπ. Μαλάκα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Μαλάκα τι κάνει. Α, α. Ναι. Το καταφέραμε. Δεν ήταν πολύ εύκολο τελικά, ήταν πολύ απλό. Πολύ απλό γενικώς. Όχι, βρε, δεν ισχύει αυτό που λένε οι άλλοι. Μην ακούτε τους άλλους, παιδιά, να έχετε τη δικιά σας κρίση. Τη δικιά σας. Οπ. Είχε και κοπέλα. Α, bottle friend, είπε, όχι girlfriend. Λέω κι εγώ, το φωτόνιο είχε και κοπέλα. Άμα είχε και το φωτόνιο κοπέλα, εγώ θα αυτοκτονούσα, ρε φίλε. Ζόχου, aside, lost, didn't. Πολλά πράγματα εκεί πέρα που λέει με άσπρα γράμματα και έχει και μουσική συγκινητική και εγώ συγκινηθεί σχεδόν. Αυτή την πίστα την ξανά έπαιξα, μαλάκα. Αυτή είναι η πρώτη πίστα που έπαιξα. Καλησπέρα, Νατάσα και αυτή τη στιγμή βιντεογραφώ ένα βίντεο. Θα θέλατε να δηλώσετε κάτι για το τελευταίο φωτόνιο. Ω, περπούζεσαι κάτι για να είναι το ιδωλό μου. Και θέλω να τον μοιάσω όταν μεγαλώσω και γίνω μεγάλο παιδί. Και αυτά. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ για τις δηλώσεις σας, Νατάσα Κέι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε τις υπηρεσίες μας. Γεια σας. Γενικώς αυτά τα τηλεφωνήματα που φάνε συμβαίνουν καθημερινά. Σε καθημερινή βάση συμβαίνουν τα τηλεφωνήματα που φάνε. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, θα έλεγα. Πλέον στη ζωή ενός φωτονίου. Πλέον δεν είμαι ο Καρπούζης Φωτογκέιμινγκ, πλέον είμαι ο Φωτόνος. Αλλά αυτό το μπάσταρδο εκεί τώρα μου σπάει τα νεύρα. Παπ, κάνεις εκεί τα jump σου. Όχρε, πούστη και έγινε μαλακία. Τελευταίο φωτόνιο που λες. Τελευταίο είναι. Το τελευταίο των φωτονίων θα μπορούσε να το ονομάσεις. Γιατί δεν είναι απλά ένα φωτόνιο. Είναι το τελευταίο των φωτονίων. Παπ, εκεί πηδάς. Απ! Πήγε να σου κάνει εκεί πέρα την κέλα του. Αλλά όχι. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε ένα δυνατό φωτόνιο. Ανεξάρτητο και γαμημένο. Γρήγορη γνώμη για το παιχνιδάκι τώρα εδώ έτσι που είμαστε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα εγώ. Για την τιμή που το πήρα εγώ. Ωραία, δηλαδή τζάμπα. Αξίζει, είναι έτσι ένα χαλαρό παιχνιδάκι το να τ' άλλο, έτσι περνά στην ωρίτσα σου κομπλέ είναι. Τώρα αν θα έδινα τα 4 ευρώ που απαιτεί το Steam για να πάρεις αυτό το παιχνίδι, εξαρτάται το τι είδος gamer είστε. Αν θέλετε έτσι παιχνίδια για να περάσετε λίγο ευχάριστη την ώρα, ξέρω εγώ ψιλοβαριέσαι, λες τώρα ένα καζουαλάκι, μωρέ πάρ' το εκεί. Πάρ' το πλάκα, έχει πολλά επίπεδα από ό,τι ξέρω, ας πούμε από ό,τι μου είπε ένας φίλος μου, 50 levels έχει. Έχει 50 levels, δηλαδή έχει τα 10 πλάσια. Αξίζει να ξέρω, εντάξει τώρα, ας πούμε, άμα θες να το πάρεις, πάρ' το. Δεν θα σου πω όχι. Άμα θες να παίξεις παιχνίδι για να παίξεις παιχνίδι, τώρα δεν ξέρω 4 ευρώ γι' αυτό. Πάρε καλύτερα με 4 ευρώ. Δεν ξέρω. Πάρ' το βρε μαλάκα τώρα, τι με ρωτάς. Αυτό το παιχνίδι πήγε πολύ γρήγορα. Τι είναι αυτό, τι κάνεις. Your name. Δεν μπορώ να το γράψω έτσι. Πρέπει να το πάω έτσι. Είσαι σοβαρός. Είσαι καθόλου σοβαρός. Α, δεν μπορώ να βάλω. Οκ, θα βάλουμε έτσι με ένα αυτογράφημα γιατί είμαι ο Χάρης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του καρότου. Αυτό είναι κάτι με καρότα έχει το παιχνίδι. Βρε γάμο το σπίτι σου. Continue και play online λέει. Τι κάνεις εδώ. Forest. Ready. Α, μπορείς και με το χειριστήριο να το παίξεις αυτό. Start. Αυτό είναι κάτι με καρότα, αλλά δεν ξέρω. Κάτι. Τι είναι αυτό. Τι.
Όχι, revive. Revive θα το κάνουμε. Ω, μπρο, περίμενε. Περίμενε. Τι είναι αυτό, α, έτσι πυροβολάς. Α, είναι tower defense. Βασικά είναι, είναι carrot defense. Δεν πρέπει να βαράς το carrot όμως. Πονάει το carrot άμα το βαράς, πληγώνεται. Εσείς είσαι υπέρ του carrot, θέλεις να το φας το carrot μετά. Πόση ζωή έχει το carrot, 80% έχει. Θα το προστατεύσουμε το carrot, μπρο. Όχι, μην το βαράς το carrot, πρέπει να το προστατεύσουμε το carrot. Με κάθε χτύπημα χάνει 1%, για να δούμε. Έλα βρε. Ναι, με κάθε χτύπημα χάνει 1%. Τον δεν πρέπει να το κάνουμε πολλά χτύπηματα γιατί θα χάσει πολλά 1% και μετά θα πεθάνει. Το καρό του είναι υπό την προστασία μας και θα αφήσουμε κανέναν τέτοιον από αυτόν που το βαράνε να το βαρέσει. Θα το βαράμε μόνοι μας. Ή εμείς ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς. Τι κάνει. Ω, τα πάει μόνο του εκεί. Στο στόχο τα πάει. Παπ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 α�ω, τα πάει μόνο του εκεί. Βαράω 3-3 τώρα. Έχω πολυφόλο, είμαι το πολυφόλο καρότο. Έλα εδώ, ψεύω φαβρή, έχαζε. Πας να μου πάρεις και τα... Κι άλλα καρότα, τρίπλη καρότα κι άλλα. 9 καρότα θα βαράει τώρα, όχι 3 βαράει πάλι. Αλλά τα μεγάλωσε. Τα μεγάλωσε τα καρότα. Τα κάνε τεράστια. Σκοτώσαμε 50 από αυτούς, τους τύπους. Παπαπαπαπαπ, βαράς τα καρότα. Γι' αυτό έχει και online. Στο online τι κάνεις δηλαδή. Είναι ο ένας το καρότο και ο άλλος είναι αυτός που βαράει και το καρότο απλά κάθεται στη μέση και κοιτάει. Γυρνάει τα μάτια του. Τι. Ω, exploding καρότο. Exploding καρότο. Μαλάκα μου. Αυτά είναι. Παπ. Όχι αυτά. Μην βαράς το καρότο με exploding καρότο. Θα γίνει. Exploding καρότα. Όχι, μην βαράς το καρότο με αυτά. Ή δεν μπορώ να έχω και τριπλό και exploding. Να είμαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Θα φτάσουμε τουλάχιστον 100. Εγώ, άμα δεν φτάσουμε 100, δεν φεύγω από εδώ. Ποια κατά τα 200 θα κάνουμε. Θα κάνουμε 200. Σας το υπογράφω αυτό, σας το υπόσχομαι. Σας το κάνω πράγματα. Λέει και από πού θα βγουν εντωμεταξύ, αλλά εγώ τόση ώρα δεν το έχω προσέξει, ξέρετε. Τώρα κάνει μεγαλύτερο explosion, είναι πιο μεγάλο καρότο τώρα. Δες τι explosion κάνει τώρα. Πω. Τρελά πράγματα σημαίνει εδώ. Έχω περπατήσει 1 χιλιόμετρο σύνολο. Τι λες, ρε φίλε. Παίζει να έχω χάσει 5 καρότα τόση ώρα. Όχι, μην βαρά το καρότο. Πω μαλάκα, δεις πως βαράει. Χαμός γίνεται. Τι κάνει αυτό. Πω μαλάκα, πόσο καλός είμαι. 113 έχουμε όμως, δεν είμαστε κοντά ακόμα στο 200 που θέλουμε. Άμα δεν φτάσω 200 από εδώ δεν φεύγω. Οπα, του βάλαμε ασπίδα. Το καρότο μας έχει ασπίδα. Είναι το πιο ασπιδάνιο καρότο στον κόσμο όλο. Έχουν και γυαλιά. Τι κάνουν τα γυαλιά. Τα γυαλιά σε κάνουν να μην τυφλώνεις από τον ήλιο, ξέρω εγώ. Εκεί, τι, βάρα. Τι πέθανε. Πέθανε το καρότο. Καλά τα πήγαμε για πρώτη φορά. Καλά τα πήγαμε. Θα υποθέσουμε ότι όλο το παιχνίδι κινείται κατά αυτόν τον τρόπο, απλά σε διαφορετικά stages, επίπεδα, ξέρω εγώ. Okay, θα υποθέσουμε αυτό. Ωραία. Έχοντας αυτό στο νου μας, θα σας πω αν αξίζει. Το παιχνίδι κάνει 3 ευρώ. Για 3 ευρώ είναι worth. Για τζάμπα είναι επίση worth. Ε, ανάμεικτα συναισθήματα, άλλο έχει 10 ώρες το παιχνίδι, λέει. Ε, άμα δεν έχει ζωή, ρε μαλάκα, θα παίζει 10 ώρες το Of Carrots and Blood.